Τα τελευταία χρόνια πράγματι υπάρχουν πολλά προβλήματα ρευστότητας λόγω της παρατεταμένης κρίσης που υπάρχει και κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν πολύ υψηλό σταθερό λειτουργικό κόστος, όπως είναι τα ξενοδοχεία, ειδικότερα σε περιοχές όπως η δική μας Αρκαδία, όπου η πελατεία αποτελείται ως επιτοπλίστων από Έλληνες τουρίστες, λόγω της πραγματικής καθίζησης που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια ο εσωτερικός τουρισμός. Αλλά αυτό το θέμα είναι εμφανές και σε μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στα δωμάτια και βεβαίως της αύξησης των λειτουργικών εξόδων. Ένα πράγμα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις ξενοδοχειακές και γενικότερα οι επιχειρήσεις είναι και διάφορες οφειλές ποσοτά, αλλά ειδικότερα ως προς τη ΔΕΙΑ που με ρωτήσατε. Οφείλω να πω ότι αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Εμείς από πάρα πολύ καιρό ως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουμε ζητήσει την αντιμετώπιση του τιμολογιακού καθεστώτος γύρω από τις καταναλώσεις νερού να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό ύφος, καθότι είναι γνωστό ότι το νερό για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελεί παραγωγικό μέσο και βεβαίως η κατανάλωσή του δεν εξαρτάται από εμάς αλλά από τους πελάτες αποκλειστικά. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί αυτό το αίτημα και η παρούσα Δημοτική Αρχή έχω την πεποίθηση ότι το εξετάζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα και με ιδιαίτερη προσοχή. Παρά αυτά, ανεξάρτητα από αυτό, για τις ορατμένες οφειλές, εμείς ως τοπική ένωση ξενοδοχείων Αρκαδίας είχαμε πρόσφατα μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Τρίπολης και βεβαίως ανταποκρίθηκε άμεσα και κινητοποίησε όλο το μηχανισμό. Ετηθήκαμε λοιπόν την ρύθμιση των οφειλών αυτών σε μεγαλύτερο ποσό δόσεων, δηλαδή να εναρμονιστεί με τις γενικότερες ρυθμίσεις και να καταλήξει για να προσδιοριστεί στο ύψος των 100 δόσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Υπήρξε κάποια απάντηση? Βεβαίως υπήρξε πέραν της άμεσης ανταπόκρισης, συγκλήθηκε διοικητικό συμβούλιο στη ΔΕΙΑΤ και αποφασίστηκε ομοφόνως η ρύθμιση αυτή σε 100 δόσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας γύρω από το θέμα αυτό και θεωρούμε ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι γενικότεροι επιχειρήσεις που οφείλουν προς τη ΔΕΙΑΤ θα μπορέσουν στην παρούσα φάση και να ανταπεξέλθουν στις οφειλές που έχουν και η ΔΕΙΑΤ να εισπράξει τμηματικά βεβαίως κάποια ποσά και να αποφύγουμε φαινόμενα όπως διακοπή σιδηροδότησης που αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση να προκαλέσει μια τεράστια δυσφήμιση στο τουριστικό προϊόν αλλά και πολύ αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία και στην απασχόληση. Ως προς τα σενάρια και ως προς τις διαρροές περί αυξήσεως του ΦΠΑ, ο φορέας μας, ο κλάδος μας γενικότερα, θεωρούμε ιδιαίτερα καταστροφικές τις συνέπειες και για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την ελληνική τουριστική επιχειρηματικότητα, η φημολογούμενη αύξηση κατά 120% του ΦΠΑ, σύμφωνα βέβαια με τις μέχρι τώρα διαρροές, καθότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε βεβαίως ιδιαίτερη μείωση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Ισπανία και η Γαλλία και οι υπόλοιπες χώρες κυρίως της Μεσογείου. Θέλω να θυμίσω απλώς ότι ο ΦΠΑ που επιβάλλεται μέχρι σήμερα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι 6,5%, ο στελεστής είναι 6,5% για την διαμονή και 13% για την εστίαση, δηλαδή έχουμε έναν μέσο όρο γύρω στο 8-10%, όπως ακριβώς ισχύει και με τις ανταγωνίστριες χώρες στην υπόλοιπη λεκάνη της Μεσογείου και την Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη. Αν τελικά ικανοποιηθεί αυτή η απέτηση των δανειστών και πράγματι ο ΦΠΑ προσδιοριστεί σε μια αύξηση του 120%, αυτό θεωρούμε ότι θα υποστεί μια τεράστια μείωση η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και μια σημαντική βλάβη. Τώρα, το γεγονός ότι φημολογείται πως θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο και μετά, αυτό δεν μας καθησυχάζει, διότι τα τουριστικά πακέτα σήμερα σχεδιάζονται και σήμερα προγραμματίζονται να πουληθούν. Το σημαντικότερο επίσης σε αυτό το κομμάτι είναι ότι δυστυχώς την οποιαδήποτε επιβάρηση οικονομική δεν θα την υποστούν μόνο οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εν μέρει τη δυνατότητα να απορροφήσουν ένα μέρος αυτής της επιβάρησης, αλλά θα το επομισθούν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
οι οποίες έχουν πολύ μικρότερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στους tour operators και βεβαίως κινδυνεύουν πολλές από αυτές να κλείσουν και να δημιουργηθούν, να έχουμε απώλεια έως και 200.000 θέσεις σε όλη την επικράτεια απασχόλησης στον τουριστικό τομέα. Άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση είμαστε αλληλέγγυοι και θετικοί στις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση να έρθει σε μια συμφωνία με τους εταίρους, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βοηθηθούμε κι εμείς ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, διότι θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην αύξηση του ΦΠΑ, όσο στην εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει κυρίως τις διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στο κομμάτι ανάπτυξης ελέγχων και μεθόδων εισπράξης του ΦΠΑ παρά αύξηση των συντελεστών που θα οδηγήσει σε μία μείωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Και να μας πείτε και το θέμα με την ανάρτηση των τιμών στα ξενοδοχεία, τι ακριβώς γίνεται, να ενημερώσετε τα μέλη σας. Ναι, μέχρι πρότινος, μέχρι την προηγούμενη χρονιά, ίσχυαν οι πινακίδες τιμών δωματίων, όπου καταργήθηκαν βέβαια από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, αλλά με την υπουργική απόφαση 27283 του 2014. Ήρθε σε εφαρμογή μία διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, το οποίο θα επικολλάται πίσω από τις πόρτες δωματίων. Όμως πρόσφατα, στις 15 Πέμπτου την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με την αναπληρωτή Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κουντουράν, και στη συνάντηση αυτή, η οποία είχε ως αντικείμενο συζήτησης το αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας των καταλυμάτων, η Υπουργός μας ενημέρωσε ξεκάθαρα πως έχει ήδη υπογράψει μια υπουργική απόφαση η οποία καταργεί την προηγούμενη, την αντίστοιχη δηλαδή του 2014, περί διαδικασίας έκδοσης του αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, και ότι επίσης άμεσα θα υπάρξει και μια νομοθετική ρύθμιση κατάργηση του σχετικού νόμου. Συνεπώς, θέλουμε να ενημερώσουμε όλα τα μέλη μας ότι δεν τίθεται θέμα αυτοκόλλητου νομιμότητας των δωματίων επί της παρούσης. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις, δηλαδή υπάρχει κάποια μείωση, οι εισφράσεις που. Βεβαίως, θα υπάρχει μια σημαντική μείωση, διότι είχε προσδιοριστεί ένα ποσό, τουλάχιστον όσον αφορά τα ξενοδοχεία, τις ξενοδοχικές επιχειρήσεις. Το ποσό έχει προσδιοριστεί σε 4 ευρώ ανά αυτοκόλλητο, ανά δωμάτιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων θα είχαν μια επιβάρυνση αρκετά σημαντική σε πολύ δύσκολους καιρούς.